Πρόληψη, συντονισμός και επιφυλακή ήταν οι κυριότεροι σταθμοί στη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στο Ρέθυμνο. Ο συντονισμός μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, αν όλες οι υπηρεσίες μιλάνε την ίδια γλώσσα, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η οποία δηλώνει έτοιμη με διασπορά συνεργείων και οχημάτων, ενώ παράλληλα απευθύνει έκκληση στους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις κατευθυντήριες οδηγίες σε περίπτωση κινδύνου. Έχει γίνει ο σχεδιασμός, υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός, είμαστε σε ετοιμότητα, εφαρμόζουμε τα σχέδια τα οποία υπάρχουν, γίνεται εκπομπή περιπολικών, εκπομπή αξιωματικών, επιτηρούμε όλες τις επικίνδυνες περιοχές, είμαστε σε ετοιμότητα για το φαινόμενο, λαμβάνουμε πληροφορίες τις οποίες και μεταφέρουμε σε υπηρεσίες και συνανθρώπους μας να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο και όπως προείπαμε να διασφαλίσουμε την ανθρώπινη ζωή και περιουσία στο μέρος που μας αναλογεί και αυτός είναι και ο σκοπός της υπηρεσίας μας. Έχουν καταγραφεί τα σημεία στο Ρέθυμνο, νομίζω ότι είναι γνωστά, εκεί αναπτύσσονται. Έχουμε κάνει μια πολύ καλή διασπορά τόσο της πυροσβεστικής όσο και οι τεχνικές υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας και νομίζω ότι είμαστε σε θέση έτσι να αντιμετωπίσουμε αυτού του είδους και να προλάβουμε το οποιοδήποτε άσχημο φαινόμενο. Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ενημέρωσε τους φορείς για τη μελέτη που έχει εκτελεστεί και θα μπορέσει να λειτουργήσει ως οδηγός για επεμβάσεις και παρεμβάσεις τη διαχείριση των φραγμάτων, ενώ σύμφωνα με τα υδραυλικά έργα της Κρήτης για το Ρέθυμνο δεν εντοπίζονται ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει εφησυχασμός. Κρίσιμος θεωρείται ο Πλατανιανός ποταμός, ενώ χρειάζονται παρεμβάσεις σε άλλους ποταμούς, καθώς επίσης και ανακατασκευή υπογειοποίησης του ρέματος του Κόρακα την Καμάρα. Η διάθεση του οργανισμού είναι να βρεθεί κοινός τόπος, ώστε να βρούμε κοινό βηματισμό με την περιφέρεια, ώστε να καταστεί ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης με την εμπειρία που έχει στη διαχείριση των φραγμάτων, ασφαλής διαχειριστής και των υπολείπων φραγμάτων σε επίπεδο Κρήτης. Είναι κρίσιμο όταν υπάρχουν φαινόμενα τα οποία υπερβαίνουν το σχεδιασμό των έργων σε κάθε φαινόμενο, αλλά ιδιαίτερα όταν υπάρχει μια τέτοια κρίσιμη εκδήλωση φαινομένου, είτε είναι πλημμυρικό, είτε σεισμός, είτε πυρκαγιά, θα πρέπει να υπάρχει πολύ σοβαρός συντονισμός. Να υπάρχει δηλαδή ξεκάθαρο πλαίσιο αρμοδιοτήτων του κάθε συναρμόδιου φορέα και ξεκάθαρη αναφορά σε αυτόν που κάνει τον συντονισμό. Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου ανέφερε ότι ο νομός σε επίπεδο καθαρισμών και μελετών είναι ένα βήμα παραπάνω από την υπόλοιπη Κρήτη. Τονίζοντας όμως ότι πρέπει να υπάρξει αλλαγή, καθώς κάποιοι ασυνείδητοι γεμίζουν σκουπίδια τα ρέματα μόλις καθαρίζονται από τις υπηρεσίες, ενώ παράλληλα έθιξε το γεγονός ότι σε μια πόλη όπως το Ρέθυμνο, με έναν κεντρικό δρόμο, είναι σχεδόν αδύνατον να γίνουν οργανωμένες εκενώσεις σε περίπτωση ανάγκης. Η ΔΕΙΑΡ ανέφερε το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στην παλιά πόλη, στην οποία παρόλο που τα συνεργεία καθαρίζουν συνεχώς, κάποιοι καταστηματάρχες δεν δίνουν την ανάλογη προσοχή. Ενώ παράλληλα τόνισε χαρακτηριστικά ότι τα χαλάκια που τοποθετούνται από τα μαγαζιά στα φρεάτια θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε μία πλημμύρα.